να τον χαρακτηρίσει και ως προπονητής των επιτυχιών. Σίγουρα πάντως τον Final Four, καθώς βάσει νεωρίου δεν υπήρχε σχεδόν από πουθενά. Κάθε χρόνο είναι σε Final Four. Τώρα πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 16. Πες μου, γιατί ουσιαστικά κλείνει η χρονιά η αγωνιστική αυτή την παιχνίδια σας. Ποια είναι τα συναισθήματά σου, Χρήστος Κέλλος? Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ξεκινήσαμε να μοντάρουμε εντελώς μια καινούργια ομάδα με πολλές προσθήκες, όπου από την αρχή είχαμε αλλαγές μέχρι να βρούμε ένα κατάλληλο σχήμα. Εγώ θεωρώ ότι τα προηγούμενα φάνελ που συμμετείχαμε δεν ήταν αποτυχημένα, επειδή έχουμε συνηθίσει να είμαστε πάντοτε ψηλά. Αλλά το σημερινό, αυτές τις μέρες, το Final Four, δείχνει ότι η υπομονή μας και η επιμονή και η προσπάθεια των παιδιών, της διοίκησης και εμάς των προπονητών αρχίζει και βγάζει ένα αποτέλεσμα και βλέπουμε τα παιδιά να χαίρονται πάρα πολύ αυτό που κάνουν και θεωρώ ότι παίξαμε ένα πάρα πολύ ελκυστικό βόλεϊ, όπως θέλουμε να παίζουμε κάθε φορά και κατακτήσαμε την πρώτη θέση, έστω και καθυστερημένα. Το γυναικείο βόλεϊ της Κυκλάδας έχει μια παράδοση, ωστόσο δεν βλέπουμε πολλές κυκλαδίτισες να αξιοποιούνται μέσα σε αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα. Εμείς το κουβεντιάζουμε συνέχεια. Είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ποστάρω. Το ποστάρω σε αναρτήσεις μου κατά καιρούς. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτά τα κορίτσια. Είναι κληρονομιά μας. Πρέπει να βοηθήσουμε και να τις ενισχύσουμε και να τις εμπιστευτούμε να παίξουν σε όσο γίνεται περισσότερες κατηγορίες. Εμείς έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε αθλητριές μας που είναι φοιτήτριες και παίζουν σε κατηγορίες αρκετά υψηλές. Από Β' Εθνική είχαμε άνοδο στην Α2. Παίζουμε στη Θεσσαλονίκη, παίζουμε στην Αλεξανδρούπολη. Ο στόχος μας είναι τα παιδιά να μπορούν να έχουν εφόδια, έστω μέχρι τα 18 τους, στο ελιπέστατο πρωτάθλημα που παίζουμε, να μπορέσουν να παίξουν και να μην έχουν να χωρίσουν τίποτα ή να συγκριθούν με αθλήτριες που έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια από τη μικρή τους ηλικία. Πάντως είναι ένα θέμα που σηκώνει αρκετή συζήτηση και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι το σίγουρα. Σίγουρα. Του κυκλαδίτικου βόλεϊ, ας το πούμε έτσι. Το κακό είναι ότι όλοι θέλουν αποτελέσματα. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε ερασιτεχνικό σωματείο. Αλλά έχουμε πολύ επαγγελματική τρόπο προσέγγισης και κουλτούρα. Στα παιδιά και εμείς οι ίδιοι. Πρέπει δυστυχώς υπάρχουν χρήματα. Οι χορηγοί θέλουν να δουν αποτελέσματα, θέλουν να δουν πρωτιές. Τα παιδιά μας τα αφήνουμε και περνάνε έτσι οι γενιές τους και πάνε και παίζουν και σπουδάζουν και φεύγουν και δεν σταματάνε το άθλημα. Ενώ από αυτά τα παιδιά μπορείς να ξεκινήσεις και να έχεις δύσκολο δομός μας, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε τα παιδιά να ασχολούνται και να είναι επαγγελματίες παίχτριες. Και ας είναι σε μικρότερη ηλικία. Η Σύρος λείπει πολύ από το γυναικείο βόλεϊ, καθώς γίνεται δουλειά. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, όπως είπες και πριν, αθλητές που αγωνίζονται σε κατηγορίες. Γιατί η Σύρος δεν έχει μια ομάδα σε εθνικές κατηγορίες, Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, γιατί βλέπω και το ποδόσφαιρο της Ελλάς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, βλέπω και τον ΑΟ Φοίνικα Σύρος στην αντρική ομάδα, καταλαβαίνω και τον Πανεξιακό και τον ΑΟ Θήρας, πρέπει να υπάρχουν κεφάλαια. Αν δεν υπάρχουν κεφάλαια για να κρατήσουμε τους παίκτες, τις παίκτριες, να συντηρηθούν, να ζήσουν, να νοικιάσουμε τα σπίτια τους και να μείνουν 7, 8, 9 μήνες, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, με τα πρωταθλήματα που παίζουμε τώρα, τα κορίτσια δεν έχουν τόσα πολλά εφόδια, ώστε σε περίπτωση που με 2-3 προσθήκες, ας πούμε, μια χρονιά ανέβει κάποια ομάδα στην Α2, να συντηρηθεί με αυτά τα παιδιά. Αναγκαστικά μετά ξεχνάμε όλα αυτά που λέμε και παίρνουμε άλλες 3 προσθήκες, άλλες 3 και ξαφνικά έχουμε μια ομάδα 14 παιχτριών ή παιχτών και κανένας δεν είναι ντόπιος που θα γλιτώσει και το σπίτι, θα δει και η οικογένειά του το παιδί να παίζει, θα στείλει και τα άλλα παιδιά και να γίνει μια πολύ πιο σωστή δουλειά σαν τοπικό πρωτάθλημα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τι να ευχηθούμε για την επόμενη σεζόν? Να ευχηθούμε να είμαστε καλά, να αλλάξει λίγο, θα έλεγα, ο τρόπος που γίνονται τα πρωταθλήματα. Θα πρέπει αυτοί που ασχολούνται και ορίζουν τα παιχνίδια, κατά τη γνώμη μου, να ασχοληθούν σωστά με το άθλημά μας, να βγάλουν τα παιχνίδια σωστά, να γίνουν όλα τα πρωταθλήματα και από εκεί πέρα να αφήσουν τις ομάδες να κάνουν τη δουλειά τους. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή επιστροφή, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Έτσι, να είσαι πάντα ζωντανός μες στο κομμάτι του βόλου. Ξέχασα να πω κάτι όμως, πάρα πολύ σημαντικό. Απλά μου επιτρέπετε, γιατί είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Είναι η πρώτη φορά που είναι και η κόρη μου μαζί μου. Όλα τα κορίτσια παίζουν βόλεϊ. Κόρη, έλα εδώ. Έλα εδώ.
Καλύτερα. Το ότι ήρθαμε εδώ, ένα σωρό κόσμος, τέτοιες μέρες να παίξουμε, μόνο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Και στις διοικήσεις των ομάδων και στους προπονητές και σε όλα τα κορίτσια τα οποία με αρκετή ζέστη, ενώ θα πρέπει τώρα να βρίσκονται αλλού, βρίσκονται εδώ για να υποστηρίξουν το άθλημα γιατί το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Μικρή, θα παίξει πολύ. Θα παίξεις. Ναι, όταν μεγαλώσω. Εντάξει, είναι αυστηρός Κρητής. Είναι λίγο. Αλλά ρωτάει και μαθαίνει, χρειαζόμαστε πάντοτε τη γνώμη της. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ.